ερχόμενη στις εκδόσεις μας. Είναι εκτίμησε ιδιαίτερα την ποιητική της δημιουργία και επίσης το χαρακτήρα της και τους πάρα πολύ καλούς τρόπους της. Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μας κάθε φορά που έρχεται στις εκδόσεις μας. Την βλέπουμε, ανοίγει η καρδιά μας και ελπίζω να έρχεται συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ξεκινάμε λοιπόν. Έρμα. Να είσαι ερωτεύσιμος, να μένεις ερωτευμένος, να εμένεις. Όταν γύρω εφορμούν ψυχές ανέραστες και σώματα χορτασμένα από το τίποτα. Να είσαι ερωμένος, καθώς τα χνότα τους ταπεινωμένα και μόνα θα εκλιπαρούν το νύχτο έστω μιας μικρής σου λέξης, να γατζωθούν πίσω από το τελικό της σίγμα και να δώσουν νόημα στα φεργαλαία λόγια και τα σήματα. Να εμένεις, μιλάτης τον αλλιώς ερμηνευμένο. Κάποιες φορές σε βρίσκω σκαλωμένη λέξη σε μια ξεχασμένη στιγμή της μέρας. Βγάζω τότε την παλιά γραφομηχανή της μητέρας και αρχίζω να γράφω ατέλειωτες σελίδες με δάχτυλα που πικτρολογούν ειδονικά πάνω στο γερασμένο σώμα της. Ξεθοριάζει η πόλη. Οι δρόμοι ορίζουν αποστάσεις και κίνηση. Ψάχνω στο χάρτη της μνήμης μια γειτονιά με θερινά σινεμά. Έρωτες απαγορευμένους, καφέ μοιρασμένος στα δύο. Εκεί είχα τόσα, μα δεν είχα εσένα. Έχω πάψει από καιρό να καπνίζω. Όμως, κάτι τέτοιες στιγμές, μου έχω την ανάγκη να ανάψω το πιο βαρύ άνθρωπο και να ζαλιστώ ρουφώντας με όλα τα όχι που με στήλωσαν. Νοθευμένη ζωή, σκορπισμένη σε μικρά τρίματα, τότε που κράτησα το σκισμένο το τροχαίο βουτσίν τρόπαιο, να με δυναμώνει στις θλίψεις που θα'ρθουν. Τότε που μαγνητοφωνούσα σε κασέτες τραγούδια αγαπημένα και χάριζα τους στίχους μου στους αυτόχειρες του μέλλοντος δίχως μια υποτυπώδη πίστοση αισθήματος. Τότε που ονειρευόμουν γκρίζες σοφίτες στο Παρίσι Près de la Seine και ένα καράβι για να γυρίσω τον κόσμο. Κάποτε θα ήθελα να γράψω για όλα τα μείγμα φιλιά που έδωσα, για όλα τα βλέμματα που μ' έδεσαι, για όλα τα ονόματα που χάραξα πάνω σε ένα άφυλο σώμα πριν το αποθέσω στο κινητήρι της ψυχής και να σε πάρω μια βόλτα με το παλιό παιδικό μου ποδήλατο δείχνοντάς σου ένα-ένα όλα τα γδαρσίματα της ζωής μου. Thank you.
και σαν τη βαθυλώνα πας στο μάτι που κυκλώνα να αγαπάς καμιά τσιγάνα όμως τι λένε καταβολιάνα. Αν είδε μάτι να λυμένω με κέντρο όπως μυρίζει αμπάρι σε παλιό σκαλί χτισμένο το στρεφράδι στη Φινίκη. Έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα να πας στο μάτι του Κυκλώνα να αγαπάς καρδιά τσιγκάνα όπως τη λένε Άντα Μοργάνα. Για πυρόχρονη στις μήνες που σημάνει οι κάβες της Γεραχινής και το στρατώνει το επίκρισμα η αγιά σκουριά που μας γεννά μας στρέφει από μας και μας σκοτώνει. Έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα πας στο μάτι του Κυκλώνα για να αγαπάς καρδιά τσιγκάνα όπως τη λένε πάντα Μοργάνα. Αμνήμων, να σε ακολουθήσω, να πατήσω εκεί που αφήνει ίχνο στο βήμα σου, να κλειδώσω την πόρτα πίσω μου, να σε ερδίσω από ενοχές, να σε μυρίσω νοτισμένο σώμα, να σε αγγίξω αμνήμων και άειλη. Ύστερα θα μου μιλήσεις για την εξαίσια άνοιξη, για το πώς καρποφορούν οι έρωτες πάνω στα καινούργια δέντρα και πώς η μέρα κλέβει δεύτερα από τη νύχτα για να προλάβουν τα γεράνια να χορτάσουν τα κρυφά φιλιά τους. Η Ελένη Μαυρογονάτου μας βάζει απόψε ένα ένιγμα. Μας μιλά μέσα από τη νέα της ποιητική συλλογή για την πιο γενναία λέξη. Ποια είναι αυτή η λέξη, γιατί είναι γενναία και τι σημαίνει εν τέλει γενναίος. Ο Αριστοτέλης στα Μεγάλα Ηθικά ορίζει τη γενναιότητα ως εξής. Ο γενναίος καθορίζεται με βάση τον ανθρώπινο φόβο και το ανθρώπινο θάρρος. Δηλαδή, αν κάποιος δείχνει θάρρος εκεί που οι περισσότεροι ή όλοι φοβούνται, είναι τότε γενναίος. Επίσης, επειδή το θεωρεί καλό και μπορεί να ενεργεί έτσι, ακόμη και αν δεν είναι κανένας παρόν. Μια μορφή γενναιότητας, λοιπόν, είναι να ξεπερνάς το φόβο της έκθεσης, να αποκαλύπτεσαι, να είσαι ο εαυτός σου, να πετάς τις όποιες μάσκες, να έχεις το θάρρος, να δείξεις γυμνή και ξυπόλυτη την ψυχή σου. Αυτή είναι και η γενναιότητα του ποιητή. Να αψηφά τους περιορισμούς και τα πρέπει των άλλων. Να γράφει σαν να μην τον διαβάζει κανείς και ταυτόχρονα να ξέρει ότι οι λέξεις του θα περάσουν από πολλαπλά πρίσματα, τόσα όσα και οι αναγνώστες του και θα ερμηνευτούν από τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη γενναιότητα συναντάμε στη νέα ποιητική συλλογή της Ελένης Μαυρογονάτου, που βιογραφεί τον εαυτό της, εξομολογείται απολογιζόμενη, βάζει σε σειρά κομμάτια ενός προσωπικού πάζλ. Με έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο, που σε ορισμένα ποίηματα, κυρίως τα μεγαλύτερα, θυμίζει πεζό, ή μάλλον θυμίζει τον τρόπο που μιλάμε στους δικούς μας ανθρώπους. Ουσιαστικά, μας παραθέτει ένα κανονικό χρονικό. Μας αφηγείται βιώματα,
μας ξεδιπλώνει αναμνήσεις της ζωής της. Με ονόματα και ιδιότητες αγαπημένων προσώπων και τόπων, αφιερώνοντάς τους τα γραπτά της. Ξεχωρίζει η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας, η δεύτερη μητέρα, που επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακμεότατη πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 101 της χρόνια, και οι μικροί ιδιαίτεροι μαθητές της, όπως και οι σύντροφοι που χαράχτηκαν μέσα της, με χρονικά πλαίσια συγκεκριμένα, το τότε που, το πριν από, το μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο 15 Αύγουστος, η Ανάσταση, η Κυριακή που φοράμε τα καλά μας, το νησί, οι όχθες του Σικουάνα, το Αιγαίο, η ιδιαίτερη πατρίδα. Το βλέμμα της και μαζί και η καρδιά της φέρνουν στιγμές του παρελθόντος στο παρόν και το κρατούν ζωντανό. Κι ας έχουν εκεί παρισφρήσει φυγές και απώλειες, κι ας έχει η ίδια καλέσει τη λύθη να σκεπάσει ό,τι την πόνεσε. Δεν διστάζει να προβεί σε μονολόγους που κάποιοι είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι έχουν λάβει πραγματικά χώρα σε κάποια δεδομένη στιγμή με εκείνους που δεν υπάρχουν πια στη ζωή της, είτε γιατί ταξίδεψαν στα αστέρια, όπως αφιερώνει σε κάποιους μαθητές της ή στον πατέρα, και αυτός ο μονόλογος θα οργιζόμουν πραγματικά ό,τι συνέβη, είτε γιατί απλά, όπως συμβαίνει συνήθως, ένας από τους δύο φεύγει. Πέρα από προσωπική ανάγκη, τιμή ή καθήκον, η μνήμη και η διατήρησή της είναι επίσης μια μορφή γενναιότητας, καθόλου αμεληταία. Μέσα από αυτή διαμορφώνεται η αλήθεια της ίδιας της ποιήτριας και η αλήθεια είναι μια μεγάλη μορφή γενναιότητας. Είναι η έλλειψη λάθους και η έλλειψη λύθης. Μέσα από τη μνήμη προσδιορίζεται ο εαυτός. Από την ασπρόμαυρη φωτογραφία του παιδιού που πια δεν είναι. Κι όμως, όσοι γνωρίζουμε την Ελένη, ξέρουμε ότι παραμένει παιδί. Μέχρι το στίχο που δείχνει το γενναίο βλέμμα στον καθρέφτη. Τον απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας. Τη συμπερίληψη όλων των βιωμάτων που την καθόρισαν και όλων των προσώπων που συμμετείχαν στο δικό της ταξίδι και δηλώνει «Αγάπησα την Ελένη». Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια πολύ γενναία δήλωση. Αφού είναι και το ζητούμενο όλων μας να συναντήσουμε τον εαυτό μας, να τον αποδεχτούμε, να τον συγχωρήσουμε, να τον αγαπήσουμε. Γιατί τελικά η ύψιστη γενναιότητα είναι η αγάπη, γιατί η πιο γενναία λέξη είναι η λέξη αγαπώ ή σ' αγαπώ. Ακόμη κι αν, όπως λέει η ίδια η Ελένη, απλώς πλαγιάσει πάνω της ως μικρή περισπομένη, ακόμη κι αν ποτέ δεν υποθεί ευθέως, ακόμη κι αν ο αποδέκτης δεν την ακούσει ποτέ. Η αγάπη είναι μνήμη και η μνήμη αγάπη. Και αυτό είναι ο ορισμός της γενναιότητας. Γιατί η Ελένη Μαυρογονάτου στο βιβλίο αυτό μιλά για όλες τις πτυχές αυτής της αγάπης που θυμάται. Και ο έρωτας δεν γίνεται να λείπει. Γιατί ο έρωτας είναι γενναιότητα. Το να μπορείς να ερωτεύεσαι βαθιά με κάθε σου ευαισθησία εκτεθειμένη, είναι γενναιότητα. Το να αφήνεσαι και να ζεις τον έρωτα, πέρα από πρέπει και περιορισμούς, είναι γενναιότητα. Το να θυμάσαι με ψυχή και σώμα ό,τι έζησες ή ό,τι λακτάρισες και δεν έζησες, είναι γενναιότητα. Γιατί το σώμα έχει τη δική του μνήμη και θυμάται το χάδι, τις συντονές, τις επιθυμίες, τα χαράγματα των αγαπημένων πάνω του, αγκάθια και ρόδα, για να παραφράσω το ποίημα του Καβάφη «Σώμα».
Και αυτή η μνήμη, αυτό το παιδί της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, που υποσχέθηκε να μην αλλάξει όσα βιώματα κι αν έρθουν, θα είναι πάντα εκεί και θα αντιμετωπίζει με την ίδια καθαρή ματιά τους ανθρώπους και τη ζωή. Θα είναι έτοιμο να ζει κάθε φορά από την αρχή. Στο ωμέγα της πιο γενναίας λέξης, τη νέα ποιητική συλλογή της Ελένης Μαυρογονάτου, η ποιήτρια, η γυναίκα, ο άνθρωπος, με τις αδυναμίες και την ξεχωριστή ευαισθησία, την ιδιαιτερότητά του και τον ψυχικό του πλούτο, ταυτίζονται, εκφράζονται ευθαρσώς, με γενναιότητα, με αγάπη. Θυμούνται και αγαπούν. Με μια λέξη, ζουν. Ευχαριστώ πολύ. Κόβει αλήθεια, κόβει και θερίζει κι όποιος την πριν τον βασανίζει.